Κανένας άνθρωπος χωρίς γιατρό και φάρμακα, δωρεάν πρόσβαση όλων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νοσοκομεία ανοιχτά σε ανασφάλιστους, άνεργους και χρόνια πάσχοντες, δωρεάν εμβολιασμοί σε όλα τα παιδιά. Αυτά διεκδικούν με τη σημερινή τους κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο οι εθελοντές του Κοινωνικού Ιατρείου Λάρισας, τόπος αλληλεγγύης. Εμείς ζητάμε ένα πρόβλημα που γίνεται εκρηκτικό να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν χαθούν ανθρώπινες ζωές ή πριν κινδυνεύσουν καν ανθρώπινες ζωές. Στη συνάντηση που είχαν χθες με τον διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Λάζαρο Μακρύ, του ζήτησαν διευκρινήσεις για το αν ανασφάλιστοι, έγκυες και παιδιά θα πρέπει να χρεώνονται με τα έξοδα νοσηλείας όταν υπάρχει επίγουσα ανάγκη να νοσηλευτούν. Αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι διαδικασίες πρόσβασης για τους ανασφάλιστους που έχουν επίγοντα προβλήματα υγείας, για τις έγκυες και για τα παιδιά που φαίνεται να υπάρχουν ειδικές διατάξεις που όμως φαίνεται να μην τηρούνται, τουλάχιστον στην δικιά μας υγειονομική περιφέρεια. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουν, δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουν. Θα έπρεπε να καλύπτεται ειδικά για προβλήματα επίγοντα, για τις έγκυες και για τα παιδιά. Επίσης, ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι γίνεται και με το θέμα των εμβολίων των παιδιών, τα οποία είναι υποχρέωση του κράτους να τα παρέχει, γιατί είναι ένα θέμα δημόσιας υγείας και όχι ατομικής υγείας του κάθε παιδιού. Ο κ. Μακρύς επιφυλάχθηκε να δει τις διατάξεις, να μιλήσει με περιουσιακούς παράγοντες και θα μας απαντήσει.